Εμείς πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κυβέρνηση. Και τρίτον, είναι τόσο δύσκολο να πάμε σε εκλογές. Στο 7ο μήνα. Κύριε Πάκαλε, εκλογές ή όχι. Πρέπει να ρωτήσουμε ένα ναι ή ένα όχι. Όχι, να μου πείτε τη γνώμη σας. Κύριε Πεντεντέρη, υπάρχει και το άλλο, η άλλη ερώτηση. Θα ήταν ενδιαφέρον και να τεθεί και να προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε. Τι θα γίνει αν κάνουμε εκλογές. Ας πούμε ότι κάνουμε εκλογές, τι θα γίνει μετά. Ξέρω. Θα υπάρξει μια δια της μαγικής ράβδου επίλυση προβλημάτων. Θα έρθει μια παράταξη η οποία έχει ρίξει κέλεθες προτάσεις, τις οποίες έχει θέσει υπόψη του λαού ήδη και ξέρει ο λαός και θα συμμετάσχει εν γνώση σε αυτή τη διαδικασία ώστε να αντισπαράσχει την μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση. Νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί θα είναι μια περαιτέρω επιδείνωση του πολιτικού κλίματος, μεγαλύτερη σύγχυση και αντί να ασχοληθούμε όπως πρέπει με τα προβλήματά μας, με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί χρειάζεται και στον πολιτισμό παρέμβαση. Και αν σας φαίνεται παράξενο όρο, είμαι έτοιμος να τον εξηγήσω. Αντί να ασχοληθούμε με αυτά, όπως κάνουμε πάρα πολύ συχνά κάθε φορά που έχουμε δυσκολία στην ζωή μας, στην εθνική μας ζωή, να κάνουμε μια φυγή προς τα μπρος, να κάνουμε μια αρλούμπα. Εγώ σας λέω το εξής. Όλα αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι σοβαρά. Καταρχήν, όταν έχει κατά κόρον χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία μία φράση την οποία έχει αποκόψει από, τον περίγυρό της, την περίφημη αυτή φράση «Λεφτά υπάρχουν» του Γεωργίου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, όταν τον ερώτησαν αν υπάρχουν λεφτά και απάντησε «Λεφτά υπάρχουν». Όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Αυτό αφορούσε. Ζάπιο, μετά τις εκλογές, τις 100 μέρες κυβέρνησης, απάντησε τρεις φορές «Λεφτά υπάρχουν» και τα βρήκαμε. Αυτό αφορούσε. Διευκρίνησε. Αυτό αφορούσε κυρίως την γνωστή πολιτική θέση του ΠΑΣΟΚ που ήταν προγραμματικό μας, προγραμματική μας δέμεση, ασχέτως το αν την επιτύχαμε ή δεν την επιτύχαμε και σε ποιο βαθμό την επιτύχαμε, της καταδίωξης της φοροδιαφυγής και της ανέβρεσης νέων πόρων από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αν θέλετε, του συστήματος. Επίσης, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον την Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει καμία ισχύ, δεν έχει καμία δυνατότητα. Εγώ μπορώ να κάνω τώρα, αν θέλετε, να πάμε τελείως αλλού την συζήτηση, αλλά δεν θέλω να την πάμε τελείως αλλού και δεν θα μου το επιτρέψετε κιόλας, να σας κάνω την πλήρη απαρίθμηση των μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Εγώ διαπιστώνω και είμαι έτοιμος να συζητήσω πάνω σε αυτή τη βάση ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε μέσα σε δύο χρόνια τόσες μεταρρυθμίσεις όσες δεν έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση. Να τη βάλετε μια τελεία, να τη συζητήσουμε. Αυτό να τη συζητήσουμε. Οπότε θέλετε. Με συγχωρείτε πολύ, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα είναι το εξής. Μια στιγμή να πούμε. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση. Εάν το θέμα των εκλογών της συγκυβέρνησης, δηλαδή της ανεπάρκειας της κυβέρνησης, ετήθω από την αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση αυτόν τον τόπο έτσι κάνει πάντα. Κάθε αντιπολίτευση που θυμάμαι τον εαυτό μου ζητάει εκλογές, μόλις περάσουν 6 μήνες από τις προηγούμενες εκλογές και προβάλλει την ανεπάρκεια της εκάστοτε κυβέρνησης, επικαλούμε τη δική της επάρκεια να έρθει στα πράγματα. Μες. Εδώ όμως έχουν πραγματικό κίνημα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αυτοί θέτουν το ζήτημα. Η κυρία Παπανδρέου λέει δεν πάει άλλο. Ο κύριος Τάδε λέει συγκυβέρνηση. Ο άλλος λέει να πάμε σε εκλογές. Εκλογές συγκυβέρνηση. Κυβέρνηση εθνική. Δηλαδή η ανεπάρκεια της κυβερνήσεως. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει. Καταρχήν άκουσα τον κύριο Μακόπουλο να λέει ότι έχουμε 154 βουλευτές. Τρεις έχετε. 53. Θυμάμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκυβέρνησε, δοξαζόμενος από την παράταξή σας και με πολλές ελπίδες για το μέλλον της χώρας μέσα από αυτήν τη διακυβέρνηση, με μία ψήφο πλειοψηφία. Τυπικά, την περίφημη ψήφο του κύριου Κατσίκη. Δεν υπάρχει τυπικό πρόβλημα. Δεν είπα αυτό. Είπα για απώλεια πολιτικού κεφαλαίου ουσίας. Όχι αριθμητική ουσίας. Γιατί λοιπόν το ότι έχουμε τρεις βουλευτές πλειοψηφία αποτελεί απώλεια πολιτικού κεφαλαίου και όταν εσείς εξαγοράσατε μία ψήφο και αποκτήσατε την πλειοψηφία και γίνεται 151, δεν αποτελούσε πολιτικό πρόβλημα. Και δεν αποτελούσε, αν θέλετε, και πρόβλημα νομιμοποίησης. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πλειοψηφία. Ναι, αλλά σε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Θα σας απαντήσω. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι μόνο η κριτική που γίνεται και ο τρόπος που γίνεται η κριτική. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στη χώρα, πολιτικές και φωνές, που λένε να μην βγαίνετε από το σπίτι σας, που επιτίθεται. Εγώ ίδιος έχω γίνει αντικείμενο και θύμα επιθέσεων, αγρίων επιθέσεων, τραμπούκων πραγματικών, οι οποίοι εμπνέονταν και καθοδηγούνταν και επιβραβεύονταν από δυνάμεις που υπάρχουν στη Βουλή. Το ΣΥΡΙΖΑ λέτε πάλι. Ορίστε. Το ΣΥΡΙΖΑ λέτε πάλι. Το ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι πολιτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Κύριε Πρετετέρη, δεν υπάρχει πολιτική δύναμη η οποία να λέει και να έχει ξαναπεί στην ιστορία της Ελληνικής Βουλής να φύγεται από τη χώρα.
να φύγετε από τη χώρα. Εγώ αυτό το πράγμα μία φορά το έζησα όταν ήταν η Χούντα κυβέρνηση της χώρας. Ήταν κυβέρνηση αυτή και είχαν και τα όπλα, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγαν να φύγετε από τη χώρα, εσύ είσαι Έλληνας, εσύ δεν είσαι, αφαιρούσαν την Ιθαγένεια της Μελίνας Μερκούρη, τη δικιά μου. Αυτό το να φύγετε από τη χώρα, αυτό το εντελώς ακραίο πράγμα, δεν το έχω ξανακούσει από κανέναν άλλο. Ακούμε κραυγές στο γουδί. Προαναγγελία εκτελέσεων δηλαδή. Ο κύριος Λοβέρδος το είπε πρώτος, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Λοβέρδος μίλησε για γουδί. Δεν μίλησε. Ο κύριος Λοβέρδος. Κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το έχω διευκρινίσει και στο Δελτίο, δεν θέλω να βρίσκω και σας, να πιάνω και εσάς ανιστόρητο. Όχι, δεν είμαι καθόλου ανιστόρητο. Είναι πολύ διαφορετικό. Έχουμε δύο γουδιά. Βεβαίως. Υπάρχει το γουδί της Επανεκκίνησεως. Το 1909, γι' αυτό μίλησε. Το 1909, για το τη Επανεκκίνησεω Ελληνική Δημοκρατία. Όχι τη Επανεκκίνησεω, τη εκτελέσεω των 6. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είναι άλλο το γουδί του 1909. Συμφωνώ απολύτω. Άλλο το γουδί του 1922. Και η επανεκκίνηση. Το ένα λειτουργεί ω όραμα, το άλλο ω απειλή. Λοιπόν, όταν λέει λοιπόν θα πάρει μεγαλύτερη. Κύριε Πρετεντέρη, καλά το βάζετε. Η μεγαλύτερη αποτυχία μια κυβέρνηση είναι ένα σημαντικό υπουργό τη να μιλάει για επανεκκίνηση τη δημοκρατία. Προφανώς μέσα από τις τάχτες μιας αποτυχίας. Λοιπόν, διότι αυτά κυρία, πρέπει κυρία, να βλέπουμε. Έτσι είναι, κύριε Παγκαλέ. Ακούστε να σου πω ότι έχουμε φτάσει. Μην θορυβήστε που σας λένε να φύγετε έξω από το κράτος ή ακραίοι, γιατί περί ακραίων πρόκειται. Το ρουσφετολογικό, πελατειακό πολιτικό σύστημα της χώρας, στο οποίο όλοι μετέχουμε. Μην μου πείτε ότι και τα δύο κόμματα το υπηρετήσανε. Βεβαίως, και τα δύο κόμματα. Εγώ δεν συμφωνήσω μαζί σας. Και ο καθένας σας κρίνει μέσα του πόσο. Ποιο πιο πολύ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε ρωτήσει. Σας ερώτησα και δεν άκουσα τα απαντήσεις. Σας ρωτήσω, σταματήστε κάπου για να συνεχίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί θέλω να πάω αλλού. Σας άλυσα. Αυτό το σύστημα, όλοι ομολογούμε ότι έχει χρεοκοπήσει και ότι θέλει αλλαγή. Ναι, λοιπόν, αλλά αν το λέει με αυτήν την εικόνα ο Λοβέρδος του 1909, είναι ίσως υπερβολικό. Είμαι έτοιμος να δεχτώ την κριτική. Το αλλάξατε, λοιπόν, κύριε Μπάγκαλε. Το αλλάξατε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αλλάξουμε. Όχι, το αλλάξατε. Κάνουμε ό,τι γιατί μπορούμε. Εγώ θα σας αποδείξω, δεν το αλλάξατε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αλλάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ξέρετε καλύτερα. Αλλά δεν μπορείτε απλώς και μόνο βγαίνοντας μπροστά και λέγοντας έχουμε άλλο αρχηγό, είμαστε καινούργοι. Τι έχουμε άλλε εκλογέ. Αυτά τα λέτε μόνο σας. Μόνο σας τα λέτε. Να διεπιχειρήσετε εκλογέ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αυτά τα λέτε μόνο σας. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν έχω το λόγο για να μην σας διακόψω. Πηγαίνοντας με στη Νέα Δημοκρατία, με απαλλάσσετε από το να πω για το κόμμα το δικό μας. Το δικό σας κόμμα. Εγώ και είπε Τεντέρη, δεν ακούω φωνές που να λένε θέλουμε εκλογές. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Το έχετε ακούσει. Όχι, δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει φωνές απόγνωσης, φωνές αγωνίας, φωνές δυσαρέσκειας για τα όλα όσα συμβαίνουν. Και θέλω να σας πω κάτι. Το να θέλει κανείς να αναζητήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε όλοι, και βέβαια πρώτα απ' όλα ο εργαζόμενος λαός και οι πιο φτωχοί από εμάς, μεγαλύτερη δυνατή σύμπλευση και συνένεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, το να αναζητά τρόπους για να μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μια κοινή λήψη αποφάσεων. Εγώ δεν θα πω τη λέξη κυβέρνηση, ούτε θα φτάσω μέχρι εκεί. Γιατί αυτό είναι κακό. Δεν είπα ότι είναι κακό. Εγώ είμαι έτοιμος να το προσυπογράψω αυτό. Δεν είπα ότι είναι καθόλου κακό. Είπα όμως ότι οι βουλευτές του Πασόκ, που ορισμένους θα δούμε τώρα σε ένα βίντεο, παρακαλώ πολύ, τις δηλώσεις των βουλευτών του Πασόκ για εκλογές που λέει ο κ. Παγκαλός, δεν το έχει ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Αν το λένε, κύριε Πρετεντέρη, πρωτού πάτε στους βουλευτές.